Η γυναίκα του δεν είχε προβλέψει τόσες μέρες απουσίας, ούτε την αυξημένη υγρασία, ούτε το άγχος του, ούτε το τρέξιμο 17 ώρες κάθε μέρα. Εξάλλου, στο Hong Kong, ο ράφτης ερχόταν στο δωμάτιό σου, σου έπαιρνε τα μέτρα, μια πρόβα την ίδια μέρα και την επομένη το μεταξωτό κοστούμάκι με το μονόγραμμά σου και ντυμένο με χρυσοκλωστή ήταν έτοιμο. Ήταν ευχαριστημένος. Η συμφωνία με την αυπηγή είχε κλείσει. Αυτό που πάλευε τώρα ήταν να παραδώσουν ένα χρόνο νωρίτερα. Στο εμπόριο, ο χρόνος παίζει τον πρώτο ρόλο. Και αυτό οι Κινέζοι το ήξεραν καλά. Απόψε θα τους πίεζε. Θα τους πρόσφερε περισσότερα, θα τους εκβίαζε, θα τους δωροδοκούσε. Δεν ήξερε ακόμα τι θα έκανε. Μα αυτά τα νέα με δείχνουν κομμένο, μονολογούσε. Δένοντας τον κόμπο της γραβάτας ένιωσε την πρώτη καούρα και ύστερα ένα σφίξιμο στον ομοπλάτη. Υγρασία, σκέφτηκε. Έλα όμως που η υγρασία δεν σου κόβει την ανάσα. Και εκείνη του είχε κοπεί. Αμέσως μετά λιποθύμησε. Μερικές ώρες αργότερα ξυπνήσε στην εντατική, συνδεδεμένος με σωληνάκια και ορούς. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου του, είπαν με ύφος περισπούδες της επιστημονικής διάγνωσης κινέζικης προέλευσης. Ήταν Σεπτέμβρης, ένα χρόνο μετά. Η ώρα είχε πάει 7 και δεν έλεγε να μαζευτεί παρά τις αυστηρές οδηγίες των γιατρών και τις διαμαρτυρίες της γυναίκας του. Δεν άκουγε κανένα. Και όχι μόνο ελιές, λαχανόκηπο και ζαρζαβαδικά, μέχρι και ο ποροφόρο είχε βυτέψει. Όλα βιολογικής καλλιέργειας. Τα χέρια του είχαν αργαστεί. Την αγαπούσε τη γη του. Δεν θα ξαναγυρίζε στην Αθήνα, έλεγε. Και η γυναίκα του κατέβαζε μούτρα. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Επισκέπτρια ένα χρόνο τώρα, το ίδιο και τα παιδιά του. «Μπαμπά, μας άφησες όλο το ζόρι και κάνεις διακοπές στο χωριό». Τον πειράσανε. Εκείνος όμως δεν είχε να εξηγήσει τίποτε και σε κανέναν. Πάντα σιωπηλό και μόνος έπαιρνε τις αποφάσεις του. Κάτι οσμίστηκε κι αυτός από τη ζωή που δεν της παραδόθηκε. Δεν θα παραδίνονταν τώρα. Προσπαθούσε να προλάβει τον ξεδομένο χρόνο. Τώρα ένιωθε τη μυρωδιά και τον υδρότα της ζωής. Τώρα ήταν πλέον έτοιμος να ανακυκλωθεί. Τα φαινόμενα απατούν, από τις εκδόσεις Καστανιώτη.